Για να μην χαλάσω την ευκαιρία που μου δίνετε, τη δυνατότητα, θα κάνω το τελευταίο ερώτημα για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, που τι να πει κανείς. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά πλέον στον ορίζοντα. Δεν μπορεί κανείς να κάνει καμία ασφαλή πρόβλεψη. Ένα σχόλιο έτσι στο κλείσιμο αυτής της κουβέντας για το τι βλέπετε εσείς με τα δικά σας μάτια. Κυρία Σμιλίδου, η ταπεινή μου γνώμη ήταν ότι η αποκαθήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από τον περασμένο Φεβρουάριο. Το τότε συνέδριο, αν θυμόσαστε, με την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Κασελάκη. Τίποτα, κατά τη γνώμη μου, δεν θα μπορούσε να σταματήσει την πορεία προς τα κάτω. Η πορεία προς τα κάτω υπάρχει λόγω ότι υπάρχουν μεταξύ τους βασικές διαφωνίες. Εκείνο που λίγοι, νομίζω, συναισθάνονται είναι όταν βλέπεις τον κύριο Στέλιο Παπά και τον κύριο Νίκο Φλαπουλάρη, που είναι ιστορικές μορφές αριστεράς, να δημιουργούν τέτοιες συνθήκες, και αναφέρομαι στους 187, στους 147 πως είναι τώρα με βάση την Κεντρική Επιτροπή, ενώ ότι οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν το κόμμα πίσω, αισθάνονται ότι με τον κύριο Κασελάκη το χάθαν το κόμμα. Το κόμμα για αυτούς μπορεί να, και σας λέω ειλικρινά, με βάση μια αριστερή αντίληψη των πραγμάτων, μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικό και από το ίδιο το αποτέλεσμα, γιατί σίγουρα απέναντι στην κοινωνία αυτή τη στιγμή χάνει. Η φυσιογνωμία όμως του ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς τους ανθρώπους θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο κύριος Κασελάκης, το μεγαλύτερο λάθος που έκανε, πέρα από τα διάφορα λάθη που έκανε κατά την περίοδο της αρχηγίας του, ήταν ότι δεν συνειδητοποίησε ότι αν θέλει να είναι μέρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά, θα πρέπει να περάσει μέσα από αυτήν τη λογική ανθρώπων οι οποίοι έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Καλός, σωστός, λάθος, υπέρ ή κατά της πλειοψηφίας, ελάχιστη σημασία έχει. Σημασία έχει ότι για αυτούς το κόμμα έχει μια αρχή, μέση, τέλος και μια συγκεκριμένη αντίληψη. Δεν το κατάλαβε ο κ. Κασελάκης. Αν δείτε αυτοί που τον στηρίζουν, η κυρία Τζακρή για παράδειγμα, δεν είναι αυτό που λέμε το παραδοσιακό ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάποιους ανθρώπους από το παραδοσιακό ΣΥΡΙΖΑ που είχαν μια αντίληψη ότι μπορούν να το δουλέψουν, αλλά ο παραδοσιακός οργανισμός που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ που προέρχεται από το ΚΚ εσωτερικού και ό,τι ήρθε μέχρι τότε με τα χρόνια, δεν νομίζω ότι μπορεί να εκφραστεί ποτέ από τον κ. Κασελάκη. Ας πούμε αυτό ότι όλα τα πράγματα είναι κάνουν έναν κύκλο. Ας το θέσω το ζήτημα έτσι πιο ευρέως και συμπαντικά, και μάλλον αυτός ο κύκλος ολοκληρώνει τις 360 μοίρες του. Με αυτή τη μορφή όσο το ξέρουμε. Να σας πω την αλήθεια, κύριε Σμιλίδου, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να βρει έναν τρόπο ο οποίος θα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει πάλι κόμμα εξουσίας, και ας είναι αξιωματική αντιπολίτευση, και ας είναι δεύτερο κόμμα, και ας έχει κάποιους ανθρώπους. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Σμιλίδου, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απογοήτευσε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι το στήριξαν στη δεκαετία του 2010 και μετά. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό, ξέρετε, είναι δύσκολο. Άρα λοιπόν, κύριε Αρμάο, να, που δεν ήταν η τελευταία ήταν η προτελευταία, οδηγούμαστε σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα σε έναν νέο διπολισμό, όπως το βλέπουμε? Είναι νωρίς. Αν μιλάγαμε με τα δεδομένα τα σημερινά, υπάρχει ακόμα ένα κυρίαρχο κόμμα, και ακόμα και αν έχει και αυτά τα θέματα του, υπό την έννοια ότι μην ξεχνάτε ότι είναι ο έκτος χρόνος διακυβέρνησης της Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει πλέον να μιλήσει περισσότερο με το έργο του παρά με τα λόγια του. Άρα, υπό αυτό το θέμα, οι Έλληνες πολίτες ξέπληξαν μια σοφία σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, και πάντοτε τιμούσαν αυτούς που αισθανόντουσαν ότι δούλευαν και τιμωρούσαν αυτούς που αισθανόντουσαν ότι δεν τους έλεγαν την αλήθεια. Γι' αυτό σας λέω ότι η λέξη ειλικρίνεια έχει μεγάλη σημασία. Από εκεί και πέρα, το Πασόκ να έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό αφού ολοκληρωθούν και όλες οι διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια μεγάλη ευκαιρία να επανέλθει κάτι το οποίο το θέλαμε πάντοτε. Τι εννοούμε το θέλαμε? Πάντοτε υπήρχε ένα δίπολο, ξέρετε, ή από τη μία πλευρά την άλλη. Απλώς σε κάποια χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη θέση του Πασόκ. Αυτό είχε συμβεί παλιά. Τώρα το θέμα είναι το Πασόκ να την πάρει πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση, κύριε Αρμάου. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.